αγαπητοί μας τηλεθέατε, το σημερινό μας πρόγραμμα τελείωσε. Σας ευχόμεθα καλή νύχτα. Τι κάνουμε, ρε! Ρε εσείς, το βασιλιά θα ρίξουμε. Δεν με χιάσατε όλοι σας, λέω εγώ! Κοπουλί! Γιώργο, τι συμβαίνει, τι είναι? Τι θες να είναι, Γιώργο μου? Χούντα είναι! Και τώρα τι λες? Θα περάσει? Σύμφωνα με το όμορφο παλαιό έθιμο, αντιπροσωπεία των ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας, δήμων της Αττικής, μαθητών και διαφόρων οργανισμών, μετέβησαν εις το κυβερνητικό μέγαρο και έψαλον τα κάλαντα επί το νέο έτη δια των πρωθυπουργών κ. Γεώργιων Παπαδόπουλων, παρουσία των δύο αντιπροέδρων και μελών της κυβερνήσεως. Παρόλες τις προσπάθειες του καθεστώτος, η αποδοχή της δικτατορίας από την ελληνική κοινωνία παραμένει πάντα σε χαμηλά επίπεδα. Κύριο χαρακτηριστικό προς το παρόν, η παθητικότητα. Βοηθούν σε αυτό η ροπή προς την κατανάλωση που την επιβεβαιώνει η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας και αυτοκινήτου, η συχνή έξοδος στα νυχτερινά κέντρα και στα μπουζούκια. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα κοινωνικής ανοχής που μπορεί και να σημαίνει ένα είδος ανταλλαγής των πολιτικών ελευθεριών με οικονομικά ωφέλη. Τα πάντα συγκαλύπτονται από μια επίφαση πρόσκαιρης ευημερίας. Στις 26 του περασμένου Δεκεμβρίου πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής, Χάρι Τρούμαν. The United States has received from the Greek government an urgent appeal for financial and economic assistance. Η Προεδρία του σηματοδότησε την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιδιώξουν ισχυρή διεθνή παρουσία. Η παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ελλάδα και την Τουρκία με βάση το δόγμα που πήρε το όνομά του και η προώθηση του σχεδίου Marshall με στόχο την ανάσχεση της σοβιετικής επιρροής συνέβαλαν στη διαίρεση του κόσμου σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα η οποία επισημοποιήθηκε με την ίδρυση του ΝΑΤΟ. Ο κόσμος και η Ελλάς θα τιμούν αιωνίως τη μνήμη του Χάρι Τρούμαν. Με τους λόγους αυτούς ανεχώρησεν εκ του αεροδρομίου του Ελληνικού ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Πατακός δι' Ηνωμένας Πολιτείας προκειμένου να παραστεί ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβερνήσεως εις το εις Ουάσιγκτον επίσημον μνημόσυνον του εκλειπώντος μεγάλου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το θάνατο του Τρούμαν ακολούθησε το σκάνδαλο Watergate που έθεσε σε σοβαρή αμφισβήτηση την Προεδρία Νίξον ενώ διατυπώθηκαν και σοβαρές υποψίες για την προσωπική εμπλοκή του στην υπόθεση. Ο πόλεμος του Βιετνάμ ήταν ο πρώτος πόλεμος με τόσο μεγάλη τηλεοπτική κάλυψη. Ένας από τους βασικούς λόγους που η Αμερικανική Ανάμιξη προκάλεσε τόσο έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη ήταν η μετάδοση μέσω του τύπου και της τηλεόρασης εικόνων από το μέτωπο. Οι διακηρύξεις ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι φορέας των ιδανικών της ελευθερίας απέναντι στον ολοκληρωτισμό φαίνονταν να χάνουν το ερισμά τους, καθώς πολλαπλασιάζονταν οι φρικιαστικές εικόνες από τα αποτελέσματα της δράσης των Αμερικανικών και των Νοτιοβιετναμικών δυνάμεων κατά του άμαχου πληθυσμού. Στις 28 Ιανουαρίου υπογράφεται η σύναψη ειρήνης με το Βόρειο Βιετνάμ που θέτει τυπικά τέρμα στον πόλεμο. Με βάση τη συμφωνία, ο Αμερικανικός στρατός θα πρέπει να αποχωρήσει σε διάστημα 60 ημερών και να απελευθερωθούν οι Αμερικανοί εχμάλωτοι. Ο πόλεμος βέβαια συνεχίζεται, αφού το καθεστώς του Νοτίου Βιετνάμ αρνείται ακόμα να αναγνωρίσει την ήττα του. Όμως, χωρίς την άμεση Αμερικανική υποστήριξη, το τέλος του είναι προδιαγεγραμμένο. Στη διάρκεια του πολέμου, πάνω από 58.000 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 300.000 τραυματίστηκαν. Σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό, τα θύματα ήσαν Αφροαμερικανοί και οι πιο φτωχοί λευκοί. Οι απώλειες του στρατού του Βορείου Βιετνάμ ανήλθαν σε 1 εκατομμύριο
και του Νοτίου Βιετνάμ σε 185.000. Το κόστος του πολέμου για τις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο πόλεμος δίχασε την Αμερική με τη γενιά της αμφισβήτησης να συμμετέχει στις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις. Κατά τη διάρκεια γεύματος, το οποίο παρέσε προς τιμήν του ο Σύνδεσμος Ξένων Αναπληρωτών, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Μακαρέζος, ομιλών επί του πενταετούς προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως, ετώνησε μεταξύ άλλων και τα εξής. Για του νέου πενταετούς θα επιδιωχθεί η διατήρηση του ρυθμού αναπτύξεως της οικονομίας κατά 8% η σταθεράς δραχμάς. Τα σύννεφα στο διεθνές οικονομικό τοπίο μετά την κατάργηση του κανόνα του χρυσού συσσωρεύονται και το 1973, παρά τα φιλόδοξα πενταετή σχέδια του καθεστώτος, προμηνύεται δύσκολο για την ελληνική οικονομία. Ο πληθωρισμός κάνει και πάλι την εμφάνισή του. Ωστόσο, δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η μεταποίηση και η οικοδομή περιόρισαν αισθητά το μεταναστευτικό ρεύμα, ενώ αρχίζει να παρατηρείται έλλειψη ειδικευμένων εργατών. Η Ελλάδα στις αρχές της χρονιάς έχει οικονομία προσανατολισμένη στο άστι, χωρίς η βιομηχανία να αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα του εν λόγω μετασχηματισμού. Αυτές οι τάσεις ήταν ήδη ορατές από το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου και στη διάρκεια της δικτατορίας ενισχύθηκαν. Ο γιος του εφοπλιστή Αριστοτέλειο Νάση, Αλέξανδρος, σκοτώνεται σε αεροπορικό δυστύχημα. Σύμφωνα με το πόρισμα της σχετικής έρευνας, το δυστύχημα οφειλόταν σε αντίστροφη σύνδεση των σειρματόσχηρων κίνησης, γεγονός που άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο δολιοφθοράς. Πολλά τα σενάρια συνωμοσίας χωρίς τίποτε να αποδειχθεί. Τα ερωτήματα μένουν αναπάντητα. Εις μνήμην όλων εκείνων οι οποίοι έπεσαν δια την ελευθερία της Ελλάδος, ετελέστησαν εφέτος δια πρώτην φοράν εις την ιεράν πόλη του Μεσολογγίου πανελλήνιοι φοιτητικοί αγώνες. Εφ' εξής, οι αγώνες αυτοί που ονομάστηκαν Μεσολόγγια θα τελούνται αναδιετίαν. Ευθύς εξ αρχής, το 1973, φαίνεται να είναι χρονιά σημαντικών αγώνων για τους φοιτητές. Το νέο έτος βρίσκει τη Σχολή Υπομηχανικών Αθήνας υποκατάληψη. Διαμαρτύρονται για τις νόθες φοιτητικές εκλογές. Λίγες μέρες αργότερα, τη σκυτάλη παίρνουν οι σπουδαστές του Πολυτεχνείου. Η αστυνομία επεμβαίνει βία και η σύγκλητος αναστέλει τη λειτουργία του Ιδρύματος. Η δήλωση συμπαράστασης δεκάδων καλλιτεχνών και διανοουμένων επισφραγίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του φοιτητικού κινήματος στον αντιδικτατορικό αγώνα. Ο εκδημοκρατισμός της κοινωνίας περνάει μέσα από το αίτημα για εκδημοκρατισμό των πανεπιστημίων. Με κατάθεση Στεφάνου υπό των Πρετανικών Αρχών εις το Μνημείο Πεσών των Φοιτητών, ήρχισαν εις την Θεσσαλονίκη η Φοιτητική Εβδομάς, την οποία διοργάνωσαν οι κλαδικοί σύλλογοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Το καθεστώς αντιδρά. Το Φεβρουάριο, με νομοθετικό διάταγμα, ο Υπουργός Άμυνας αποκτά το δικαίωμα να διακόπτει την αναβολή στράτευσης και τον ίδιο μήνα το μέτρο επιβάλλεται σε 97 συνδικαλιστές φοιτητές. Είναι η αφορμή για την πρώτη δυναμική αντίδραση των φοιτητών. Στις 21 Φεβρουαρίου αποφασίζεται η κατάληψη της νομικής σχολής στην Αθήνα. Περίπου 3.000 φοιτητές καταλαμβάνουν το κτίριο και από την ταράτσα ακούγονται τα πρώτα συνθήματα κατά της Χούντας. Στην Οδό Ακαδημία συγκεντρώνεται κόσμος που συμπαρίσταται στους φοιτητές. Την ίδια στιγμή, γύρω από τη σχολή εμφανίζεται μεγάλη αστυνομική δύναμη, η οποία μαζί με στελέχη του σπουδαστικού της ασφάλειας επιχειρεί με ξύλο και συλλήψεις να ελέγξει την κατάσταση. Την επόμενη μέρα η κατάληψη λύγει. Οι φοιτητές αποχωρούν διαδηλώνοντας το κέντρο της Αθήνας και έχοντας αποσπάσει τη διαβεβαίωση ότι δεν θα συλληφθούν κατά την έξοδό τους. Μπορεί να μην επετεύχθη η αποστράτευση των στρατευμένων φοιτητών που ήταν η αφορμή για την κατάληψη, έγινε όμως κάτι πολύ πιο σημαντικό. Μετά από 6 χρόνια δικτατορίας, το σύννεφο του φόβου αρχίζει να διαλύεται. Οι πολίτες νιώθουν ότι μπορούν να υψώσουν τη φωνή τους κατά του καθεστώτος.
Ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, συνοδευόμενος υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως και μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, μετέβη εις το κτηριακό συγκρότημα σχολείων Δάφνης, όπου εκτίθενται τα προπλάσματα και τα σχέδια των έργων δια των ναών του Σωτήρος, των ναών του Τάματος, τα οποία έτυχαν του πρώτου, δευτέρου και τρίτου επένου. Ολοκληρώνοντας την ανέγερση της Αγίας Σοφίας, ο Ιουστινιανός ανεφώνησε: «Ναι, νίκη κάσε Σολομών». Επρόκειτο για τις πρώτες αδέξιες απόπειρες φυσικά. Εδώ βλέπουμε την αληθινή κορύφωση αυτού του οικοδομικού ίστρου των ηγεμόνων ανά τους αιώνας και το Ιερών Παλάτιων σε πλήρη σύνθεση. Θα ολοκληρωθεί πλάι στα νταμάρια πάνω στα τουρκοβούνια, το θαύμα. Ο προσφυγικός οικισμός που θα το περιβάλλει πάντως ονομάζεται Παπανδρέικα. Η ενοχή της ελληνικής κοινωνίας δεν σημαίνει αποδοχή και τα αλλεπάλληλα γεγονότα αντίδρασης, κυρίως στο φοιτητικό χώρο, οδηγούν τις πολιτικές βλέψεις του Παπαδόπουλου σε αδιέξοδο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση που να διατηρεί τουλάχιστον τις ισορροπίες. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι έλεγαν ότι όλα αιωδή άγουν εις Ρώμη. Δεν είναι όμως υπερβολή, αν σήμερα λεχθεί, ότι όλα αιωδή άγουν στην πλατεία Συντάγματος. Οι ατομικές και πολιτικές ελευθερίες που προβλέπονται από το καταργηθέν Σύνταγμα αφήνουν εντελώς αδιάφορους τους παραγωγούς επικαίρων της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, οι οποίοι αναφέρονται στην ιστορία της πλατείας Συντάγματος με κυρίαρχο στοιχείο, προφανώς το τουριστικό. Οι τουρίστες από τη μεριά τους κυκλοφορούν και αδιαφορούν για την ιστορική σημασία της πλατείας. Το δικό τους πατριωτισμό άλλωστε επαφίεται μόνο η τήρηση των ωραρίων του γκρου. Το βιομηχανικό δυναμικό της χώρας ενισχύθη με μια νέα μεγάλη βιομηχανική μονάδα. Τα διυριστήρια της Πετρόλα Ελλάς, η Σελευσίνα, τα οποία ανακαινίασε ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, παρουσία των Αντιπροέδρων της Κυβερνήσεως κ. Πατακού και Μακαρέζου. Οι αραβικές χώρες κηρύσσουν εμπάργκο στην εξαγωγή πετρελαίου ως αντίδραση στην υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ισραήλ στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ. Η τιμή του αργού πετρελαίου τετραπλασιάζεται. Στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, σε παγκόσμια κλίμακα, οι Έλληνες εφοπλιστές διατηρούν σχεδόν το μονοπόλιο στην επεξεργασία του πετρελαίου. Η οικογένεια Βαρδινογιάννη έχει τη Μοτορόλα, η οικογένεια Λάτσι την Πετρόλα και η οικογένεια Νιάρχου τα ελληνικά διυλιστήρια Ασπροπύργου. Η άδεια για το τρίτο διυλιστήριο της Πετρόλα, στα εγγένεια του οποίου έδωσαν το παρόν οι επίσημοι του καθεστώτος, δόθηκε στο Λάτσι μετά το ναυάγιο της Μεγάλης Συμφωνίας με τον Ωνάση το 1972. Τα εγγένεια είναι εντυπωσιακά. Στην πραγματικότητα όμως, τα κέρδη για την ελληνική οικονομία από τη δραστηριότητα αυτή δεν είναι σημαντικά, αφού οι μεγάλες εταιρείες πετρελαίου παρέχουν το αργό πετρέλαιο σε υψηλότερες τιμές στους Έλληνες εφοπλιστές. Την ίδια περίοδο, ο Ανδρεάδης παίρνει άδεια να κτίσει διυλιστήρια στα Μέγαρα. Ύψους 102 μέτρων. Μαρμάρινος Ανδριάς του Πρωθυπουργού του Όχι Αϊμνίστου Ιωάννου Μεταξά εστήθη εις την είσοδο της Κηφισιάς και έναντι του Ζηρινίου Γυμναστηρίου. Σε αντικατάσταση της προτομής του Ιωάννη Μεταξά, που τοποθέτησε το καθεστώς στην Κοκκινιά, αλλά καταστράφηκε από έκρηξη βόμβας, στήθηκε αδριάντα στην είσοδο της Κηφισιάς, εκεί όπου ο γνωστός τροχονόμος εκτρέπει την ταξική πάλη πέρα μακριά. Κατευθυνόμενος εις τα Ιωάννινα για να παραστεί στον εορτασμό της 60ης επετείου της απελευθερώσεως της πόλεως, ο αντιβασιλεύς πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος αφήχθη στην Πρέβεζαν, όπου σύσσωμος ο λαός της πόλεως και της περιοχής του επεφύλαξε ενθουσιώδη υποδοχή. Στον προϋπολογισμό του 1973 υπάρχει και κονδύλι για βελτιώσεις στα κτίρια των φυλακών Κορυδαλού. Λέγεται ότι ο Παπαδόπουλος, χαριτολογώντας, συνέστησε προσοχή στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, γιατί αν κάτι δεν πάει καλά, μπορεί να βρεθούμε κι εμείς εκεί μέσα. Διερχόμεθα μίαν περίοδον διεθνούς θυέλης. Είμεθα σκάφος ισχυρών. Δεν μας φοβίζουν οι θύελες. Αδελφομένοι, θα συνεχίσουμε με θάρρος των δρόμων της προκοπής και της προόδου
που έχαραξαμε εμείς. Οι δίθεν αισιόδοξες κορώνες του αντιβασιλέως περί διεθνούς λέλαπος και περί της αντοχής της ελληνικής οικονομίας δεν αναιρούν το γεγονός ότι ήδη σημειώνονται άκρως ανησυχητικά πληθωριστικά φαινόμενα και παρατηρείται γενικώς αυξανόμενη ανασφάλεια στην ελληνική κοινωνία. Η κρατική εκκλησία, ως κρατική ορθοδοξία, έχει προπολού αναλάβει το ρόλο αρχικά του κοινωνικού και στη συνέχεια του εθνικού αναμορφωτή. Η Κυριακή της Ορθοδοξίας εορτάζει τη μεταβάση της επισημότητος. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκκλησιαστική ιεραρχία στηρίζει το καθεστώς και στηρίζεται από αυτό με ποικίλους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι οι τηλεοπτικές εκπομπές θρησκευτικού περιεχομένου που παρουσιάζουν από τα τηλεοπτικά δίκτυα ΕΙΡ και ενόπλων δυνάμεων στελέχη της παραεκκλησιαστικής οργάνωσης Ζωή. Η έκφραση «στα δεξιά του Κυρίου» συνιστά κυρίαρχο δόγμα της ιεραρχίας, μόλον ότι εμφανίζονται σημάδια αμφισβήτησης, όχι του καθεστώτος, αλλά του ίδιου του Αρχιεπισκόπου, που οδηγείται σε παρέτηση, η οποία όμως, με έξωθεν πιέσεις, δεν γίνεται αποδεκτή από την Ιερά Σύνοδο. Το «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» επιβεβαιώνεται ως κυρίαρχο σύνθημα. Για μιας ακόμη νέας παραγωγικής μονάδος ενισχύθη το βιομηχανικών δυναμικών της χώρας. Πρόκειται δια το ανεγεθέν εις το Μαντού Διονεδίας νέων εργοστάσεων πυρημάχων πλίνθων του συγκροτήματος Καλυστήρι, το οποίο ενεκαινίασεν ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Μακαρέζος, παρουσία τη συζύγου του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου. Από όλες τις δημόσιες παρουσίες της αντιβασιλίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίσκεψη στο εργοστάσιο που κατασκευάζει πυρότουβλα. Μία ελκυστική, δραστήρια γυναίκα που δεν χάνει εγγένεια κοινοφελών ιδρυμάτων, καθελκύσεις πλοίων, τέλεια πινάκλ και επιδείξεις μόδας. Μια γυναίκα που από απλή γραμματεύς κατόρθωσε να γίνει αντιβασίλισσα, ενθρονίζεται σε πυρότουβλα και αποτελεί πρότυπο για πολλές Ελληνίδες που την καμαρώνουν στους δημόσιους χώρους. Ο κυρίου Γεωργίου Παπαδοπούλου επέδωσε 120 βιβλιάρια ταμιευτηρίου εις στήλαια τέκνα οικονομικώς αδυνάτων κατοίκων της περιοχής. Θέρωσε επιθύρες και οι πασαρέλες εγέμισαν από όμορφα μανεκέ που παρουσιάζουν τις καινούργιες δημιουργίες των μέτρ της ελληνικής μόδας. Μεταξύ άλλων λοιπόν, στην αίθουσα Τερψιχώρη του Χίλτον και κατά τη διάρκεια θεείου της Ενώσεως Εθελοντών Κοινωνικών Βοηθών δια τα προσάρμοστα παιδιά, η μπουτίκ Jean-Pierre Χόνδρος παρουσίασε την καινούργια κολεξιόν της με κομψά φορέματα και τουαλέτες. Διάφοροι σύλλογοι κυριών με απίθανες ονομασίες όπως Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, Σωματείο Ελληνικής Μέρημνας, Πνευματική Εστία Μοσχάτου, Κερκυραϊκή Ένωση Άγιο Σπυρίδων, Πανελλήνια Αντιαλκοολική Σταυροφορία, Φίλοι της Βιβλιοθήκης του Χωριού, Σύλλογος Καλαβρίτων Φίλια, Μερόπιος Οργάνωσης Κυριών και άλλοι, οργανώνουν απογευματινά τέλεια με χαρτάκι και επίδειξη μόδας, επιβεβαιώνοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο τους. Γυναίκες που εκτός από το να γίνουν καλές σύζυγοι και μητέρες, οφείλουν να προσέχουν την εμφάνισή τους, να είναι ελκυστικές και καλοντυμένες, να δείχνουν χειραφετημένες σε ελεγχόμενα όρια, να παίζουν λόγου χάριν χαρτιά και να καπνίζουν σε δημόσιο χώρο, να ομιλούν για αγορές παραθαλάσσιων οικοπαίδων, για μάρκες αυτοκινήτων, ηλεκτρονικές συσκευές, πλυντήρια πιάτων και ρούχων, απορροφητήρες κουζίνας, σκουπιδοφάγους, ηλεκτρικές σκούπες, μπλέντερ, μίξερ, τοστιέρες. Ειδικός λοιπόν για αυτή την κατηγορία των γυναικών, ο Μιχάλης Βελούδιος παρουσίασε στον πύργο των Αθηνών τη δική του κολεξιόν. Όλα αυτά στο πλαίσιο των χρηστών ηθών που ορίζει και τελικά επιβάλλει το διαχρονικό τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Τι θα φορέσουν οι γυναίκες το καλοκαίρι, πώς θα ντυθούν με τα θερινά τους οι κύριοι? Είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο για τους απανταχού της γης μοντελίστ, αλλά και για τους αμέσως ενδιαφερομένους. Η ρήπη αυτή επίδειξης μόδας έγινε για τους αντιπροσώπους των μέσων ενημερώσεως στο κέντρο Ο Μπάμπης στην Βαριμπόμπη, στα πλαίσια της καθιερώσεως των γαστρονομικών προγραμμάτων με τον τίτλο «Πιάτο του 73». Τι άραγε περιλαμβάνει το μενού για το 1973? Τι επιφυλάσσει αυτή η χρονιά στον αντιβασιλέα, πρωθυπουργό, υπουργό εθνικής αμήνης και ό,τι άλλο επιλέξει τέλος πάντων? Πολλοί θεωρούν ότι το κυρίως πιάτο θα είναι εύγευστο, αλλά το επιδόρπιο ίσως αποδειχθεί ιδιαιτέρως πικρό. Ο
Με μεγάλη επιτυχία επραγματοποιήθη στα αιθούσας του Ευγενιδίου Ιδρύματος η εναρτήριο συγκέντρωσης του νεοειδρυθέντος ελληνικού πολιτιστικού κινήματος. Πρόκειται για νέο μόρφωμα με επίφαση πολιτιστικού οργανισμού που ιδρύει το καθεστώς. Τα ιδρυτικά μέλη του που προέρχονται από όλη τη χώρα εκδηλώνουν την ανοιχτή συμπαράστασή τους προς τη δικτατορία, παρουσία πολλών υπουργών του Παπαδόπουλου. Πριν περάσουν λίγες εβδομάδες πάντως, το ΕΠΟΚ, που αποτελεί ιδιότυπο πρόπλασμα πολιτικού κόμματος, θα δηλώσει την πρόθεσή του να κατέλθει με υποψηφίους σε ολόκληρη τη χώρα όταν έλθει η στιγμή να διεξαχθούν εκλογές, καθιστώντας απολύτως αφή πλέον το σκοπό της ίδρυσής του. Πρώτο εν Ελλάδη συγκληθέντος περιφερειακού πολιτιστικού συνεδρίου. Τριάμιση χρόνια μετά την τελευταία του δημόσια παρέμβαση, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής προβαίνει σε βαρισίμαντες δηλώσεις σε σχέση με το καθεστώς των Αθηνών, σηματοδοτώντας την πορεία για έξοδο από τη Δημοκρατική Εκτροπή. Ζητάει από τους δικτάτορες να εγκαταλείψουν την εξουσία, αφού προηγουμένως καλέσουν τον Κωνσταντίνο να επιστρέψει ως σύμβολο της συνταγματικής νομιμότητας. Η εξουσία θα πρέπει να παραδοθεί σε κυβέρνηση με έκτακτες αρμοδιότητες, η οποία και θα οργανώσει την επιστροφή στον κοινοβουλευτισμό. Οι εφημερίδες Βραδινή και Θεσσαλονίκη, που κατάφεραν παρακάμπτοντας τον αυστηρό έλεγχο να δημοσιεύσουν τις δηλώσεις, θα διωχθούν ποινικά, ενώ η αστυνομία θα επιχειρήσει να κατασχέσει τα φύλλα που είχαν ήδη κυκλοφορήσει. Υπολογίζεται ότι μέσα σε 3 ώρες πουλήθηκαν περισσότερα από 120.000 φύλλα. Η Κατίνα Παξινού γεννήθηκε στο Μοιραιά το 1900 και 20 χρόνια αργότερα από το Δημοτικό Θέατρο της γενέθλιας πόλης ξεκινά την καλλιτεχνική σταδιοδρομία της. Το 1932 αρχίζει η συνεργασία της με το Εθνικό Θέατρο. Η φωνή, η κίνηση, η τεχνική και κυρίως το ταλέντο της την καθιερώνουν ως πρωταγωνίστρια. Με τη μεσογειακή ιδιοσυγκρασία της κερδίζει το Όσκαρ το 1943 για το ρόλο της Πιλάρ στην ταινία «Για ποιον χτυπάει καμπάνα» από το βιβλίο του Χέμινγκουεϊ, ενώ το 1949 της απονέμεται και το βραβείο Ζαν Κοκτό. Το 1952 μαζί με το σύζυγό της Αλέξη Μινωτή συνεργάζονται πάλι με το Εθνικό Θέατρο. Η Μίδια, η Ιωκάστη, η Λέδη Μάκβεθ, η κυρία Άλβινγκ και κυρίως η Κλέρ Ζαχανασιάν από την επίσκεψη της γυραιάς κυρίας του Ντίρενματ θα μείνουν ανεξίτηλα επιτεύγματα υποκριτικής στη μνήμη εκείνων που είχαν την τύχη να δουν αυτές τις παραστάσεις. Στον τελευταίο της ρόλο, όταν η δικτατορία μεθοδικά απομάκρυνε το ζευγάρι από το Εθνικό, ανέβασε την περασμένη χρονιά στο Θέατρο Πάνθεων τη Μάνα Κουράγιο. Η θρυλική ηρωίδα του Μπέρτολτ Μπρέχτ ήταν το κύκνιο άσματος. Μια νέα βιομηχανική μονάς προσέθεσε των ειδικών της Παλμών εις την καταβαλωμένη προσπάθεια της εκβιομηχανοποιήσεως της χώρας. Πρόκειται για το νέο εργοστάσιο δεκτών τηλεοράσεως της Ουράνια Ελλάς, το οποίο ανηγέρθη εις το 76 χιλιόμετρων της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Από το 1970, που ο Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων μετέδωσε το πρώτο ελληνικό σύριαλ «Το σπίτι του Φίνικα» σε 13 επεισόδια, η τηλεόραση έχει μπει για τα καλά στη ζωή της ελληνικής οικογένειας. Το καθεστώς, προκειμένου να προπαγανδίσει τα υποτιθέμενα επιτεύγματά του, μοιράζει δωρεάν τηλεοπτικούς δέκτες στα χωριά. Ενώ στις πόλεις, μαζί με το γιοταχή, η τηλεόραση αποτελεί απαραίτητο εξάρτημα κοινωνικής καταξίωσης. Εξαιτίας όλων αυτών, τα εισιτήρια των κινηματογραφικών αιθουσών μειώνονται εντυπωσιακά και οι αιθουσάρχες απειλούν με απεργίες ώστε να μειωθεί τουλάχιστον ο φόρος. Συγχρόνως το γυρίζουν στα πορνό και το καράτε με προγράμματα 2 ταινιών. Για τους φίλους του κινηματογράφου δεν μένουν πλέον παρά ελάχιστες αίθουσες. Εάν κάτσεις φρόνημα, δεν θα πάθεις τίποτε. Καράτε!
στις βορειοδυτικές παρήφες της πόλεως, όπου βρίσκεται το παλαιό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου του Χορευτάρα, 200 νέες κοπέλες των Μεγάρων, ντυμένες με τις πανάρχαιες χρυσοπίκυλτες στολές του τόπου των, χόρεψαν το χορό της Τράτας, όπως τον χόρεψαν οι αρχαίοι προγονείς τους για πρώτη φορά, αφού έκτισαν μια ολόκληρη εκκλησία μέσα σε μία νύχτα. Ο Άι Γιάννης έχει ως γνωστόν πολλά προσωνύμια. Πρόδρομος, βαπτιστής, ρηγανάς και πάει λέγοντας. Στα Μέγαρα πάντως τον θεωρούν μεταξύ άλλων χορευταρά, αναθεωρώντας τα μέχρι τούδε γνωστά, σύμφωνα με τα οποία το χορό τον έσυρε η Σαλόμη και μάλιστα τόσο καλά, ώστε ο Ιωάννης έχασε το κεφάλι του. Στήρουμε λιώτικη πρωτεύουσα. Το Πάσχα ήταν ανέκαθεν ένας μεγάλος εθνικοθρησκευτικός εορτασμός. Ανάλογη αναθεώρηση της ιστορίας παρατηρείται στη Λιβαδιά, όπου τα 40 παλικάρια, αντί να πάνε να πατήσουν την Τροπολιτσά, το ρίξαν στο χορό, επιδεικνύοντας αξιοθαύμαστη επιδεξιότητα. Τα ίδια τσάμικα στο υψόμετρο του πύργου, όχι της Ηλίας, αλλά των Αθηνών. Φέρνουν πιο κοντά τα λεβεντόκορμα παλικάρια με τον Άι Γιάννη του Χορευταρά. Η ιστορία αναθεωρείται πια πλήρως και ριζικά. Κεφάτη και εγκάλτη η ατμόσφαιρα στην Εράιδα του Καλαμακίου, όπου έδωσε το χορό του ο Σύλλογος Εργατοϋπαλλήλων ΔΕΗ ΠΑΠ. Από τα τσάμικα στον Καρσιλαμά και από τη Φουστανέλα στο Αποκαλυπτικό Μίνι. Η ανεμελιά, η διασκέδαση, το ξεφάντωμα με τα διάσημα αστέρια της πίστας σε όλο τους το μεγαλείο. Την ίδια στιγμή, σε κάποιο επαρχιακό κέντρο, ο Νίκος Κοεμτζής σκοτώνει 3 άτομα που παραβίασαν τον άγραφο νόμο της παραγγελιάς. Για μια βραδιά οι αίθουσες του ξενοδοχείου Hilton μετεβλήθησαν με την κατάλληλη διακοσμησή τους σε χώρους αρχαιοελληνικών συμποσίων. Συνδετημόνες του συμποσίου αυτού, 180 μέλη αμερικανικής εταιρείας που επισκέφθησαν τη χώρα μας. Στα εδάφη των Ηνωμένων Πολιτειών, πολλούς αιώνες πριν από τους Άγγλους και τους λοιπούς μετίκους, ζούσαν ως γνωστόν Ινδιάνοι. Οι ποικίλες προελεύσεως μετανάστες, μαζί με Έλληνες της Ομογένειας, θέλοντας να τονίσουν τη διαφορά τους με τους Ιθαγενείς, επισκέπτονται ως τουρίστες την Ελλάδα, ενδύονται ρόλο αρχαίων Ελλήνων και επιδίδονται σε συμπόσια, κοινώς φαγοπότια, σε πολυτελές περιβάλλον. Ο εκπολιτισμός στη διαχρονική του διάσταση. Οι αξιωματικοί του ναυτικού, που εξ αρχής είχαν τη μικρότερη εμπλοκή από τα 3 όπλα στο πραξικόπημα, έχουν αρχίσει από τα τέλη του 1972 να οργανώνουν μια κίνηση κατά του καθεστώτος. Στην κίνηση ενεπλάκησαν αξιωματικοί της αεροπορίας, όπως ο επισμηναγός Νίκος Τάπας, και του στρατού, όπως ο πρώην λοχαγός Σπύρος Μουστακλής. Συγκεκριμένα σχεδίαζαν την κατάληψη της Σύρου από μεγάλη ναυτική δύναμη και στη συνέχεια σκόπευαν να αξιώσουν την επάνωδο του Κωνσταντίνου και το σχηματισμό κυβέρνησης υπό τον Καραμανλή. Στο εγχείρημα μετήχε ο Ευάγγελος Αβέροφ, ενώ ο Καραμανλής, αν και δεν συμμετείχε, είχε ήδη δώσει το στίγμα του με τις δηλώσεις του Απριλίου. Το καθεστώς πληροφορημένο για το κίνημα θα αποτρέψει την εκδήλωσή του, συλλαμβάνοντας τους προτεργάτες του, οι οποίοι υποβάλλονται σε φρικτά βασανιστήρια. Συλλαμβάνεται επίσης ο Ευάγγελος Αβέροφ. Εξαίρεση θα αποτελέσει η ανταρσία του αντιτορπιλικού βέλους κατά τη διάρκεια ανατοϊκής άσκησης. Η αποχώρηση του πλοίου και η αίτηση του κυβερνήτη Νικόλαου Παπά και των μελών του πληρώματος για χορήγηση ασύλου από την Ιταλία θα αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα, καθιστώντας πλέον διεθνώς γνωστή τη φθορά του καθεστώτος. Με ακράτητον ενθουσιασμό πανηγυρίζει ο ελληνικός λαός την ανακήρυξη της προεδρικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα. Με ανακοίνωσή του που τυπώνεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως την 1η Ιουνίου 1973,
ο Γεώργιος Παπαδόπουλος χρήζεται προσωρινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, κηρύσσοντας παράλληλα έκπτωτο τον Κωνσταντίνο. Πρόκειται για κίνηση που επιβεβαιώνει την επικράτηση του Παπαδόπουλου μεταξύ των πραξικοπηματιών, επικράτηση που την αμφισβητεί πλέον υπογείως μόνο η ενδυνάμωση των σκληροπυρηνικών στοιχείων υπό τον Ιωαννίδη. Και από τον όγκο των παλμών και των ενθουσιασμών των εκδηλώσεων αυτών, είναι πλέον καταφανές ότι η επικύρωση του ψηφίσματος επί της διαρθρώσεως του νέου δημοκρατικού πολιτεύματος κατά το δημοψήφισμα της 29ης Ιουλίου θα προσλάβει χαρακτήρα πανηγυρικών. Παράλληλα, ορίζεται η 29η Ιουλίου ως ημερομηνία διεξαγωγής νέου δημοψηφίσματος, προκειμένου το εγχείρημα να θεωρηθεί εγκεκριμένο από τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, η επίφαση κοινοβουλευτισμού που υπόσχεται ο νέος πρόεδρος απέχει πολύ από την όποια κίνηση προς ελεύθερες εκλογές. Προβλέπονται μεταξύ άλλων οκταετής προεδρική θητεία και υπερεξουσίες, μεταξύ των οποίων αποκλειστική αρμοδιότητα επί της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας και της ασφάλειας. Με κράτη των ενθουσιασμών και αυτορμικισμών που το φανεί, οι Έλληνες στη συντριπτική των πλειοψηφίων βροντοφωνούν εις όλες τις πόλεις και τα χωριά της χώρας το ναι εις την αληθή δημοκρατία, την προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία που τους προσέφερε ο ηγέτης του έθνους Γεώργιος Παπαδόπουλος.